εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εφημερίδα Δρόμη της Αριστεράς και τον Ρούντι προσωπικά για την πρόσκληση. Δεν ανήκω στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ανήκω στην εφημερίδα, θα πω γνώμη. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω μερικές διαπιστώσεις, 10 θέσεις. Η πρώτη είναι λίγο πιο μακρές, οι επόμενες είναι πιο σύντομες και 7 προτάσεις. Για να ξέρετε πώς θα πάμε ως τελευταίος ομιλητής. Ξεκινάω από την αρχή. Ο γάμος είναι πιο εύκολο από το διαζύγιο. Δηλαδή να επιλέξεις να παντρευτείς είναι μια απόφαση εύκολη. Εγώ διτάχθηκα στο Μαστρίχτ και στο Ευρώ. Το να τον διαλύσεις το γάμο είναι πιο δύσκολο. Δεν αναφέρουμε στην Ελλάδα όπως νομίζετε. Αναφέρουμε στη Γερμανία. Η Γερμανία, όλες οι προβλέψεις και μελέτες λένε ότι μεταξύ 2050 και 2060 θα έχει το 2,4 του παγκόσμιου ΑΕΠ, δηλαδή όσο ΑΕΠ έχει η Ελλάδα σήμερα στην Ευρώπη. Για να καταλάβετε το μέγεθός της. Και αν μπορεί να προχωρήσει και να υλοποιήσει τα όνειρά της χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει σημασία διαπραγματευτική, στρατηγική και πώς αντιλαμβάνεται κανείς τους κινδύνους αυτός ο απλός αριθμός και η προοπτική του. Κατά συνέπεια, μπορούμε με ευκολία να πούμε ναι στον Ευρωπαϊσμό, τον προοδευτικό, τον ριζοσπαστικό, αλλά όχι στη σημερινή Ευρώπη. Και για να ξεκαθαρίσω από την αρχή ορισμένες μου θέσεις, είναι η αποδοχή της μάχης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αποδοχή του καπιταλισμού και της λογικής του, ή αποτελεί αυταπάτη ότι μπορεί να δώσει κάποιες μάχες ή οφείλει να δώσει κάποιες μάχες. Στην ίδια τη λογική, στον παραλογισμό της, αν τον τραβήξω μακριά, δεν το λέει κανείς, θα έλεγα ότι και οι μάχες που δίνουμε στην Ελλάδα δεν σημαίνει παραμένοντας στην Ελλάδα ότι αναγνωρίζουμε ότι καλώς έχουν οι ολιγαρχίες, καλώς έχουν οι οικονομικές πολιτικές κλπ. Θέλω να πω δηλαδή ότι στο δίλημα μέσα ή έξω, και τη θέση αυτή θα προσπαθήσω να αναπτύξω, η θέση μου είναι δεν εγκαταλείπουμε τα όπλα. Μάχη στο πεδίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Κάρλος Μάρξ έλεγε η ζωή έχει περισσότερη φαντασία από τις επιστημονικές αναλύσεις. Δεν πρέπει να είμαστε κλειστοί καθόλου στις προοπτικές. Ούτε να αυτολογοκρινόμαστε, γιατί η αυτολογοκρισία, λέγε ο Φουκώ, είναι ο μπάτσος στον εγκεφαλό μας. Δεν πρέπει όμως ταυτόχρονα τον ευσεβή μας πόθο να τον κάνουμε ως μια απλή επιλογή τακτικής και στρατηγικής. Υπάρχει κατά τη γνώμη μου ένας δογματικός ευρωπαϊσμός, υπάρχει όμως και ένας δογματικός αντιευρωπαϊσμός, που θεωρεί ότι όλα είναι ένα θέμα επιλογής άσκησης διανοητικής και αφήνει απ' έξω την ταξική μάχη. Η κύρια μου θέση είναι η εξής, ότι ακούω πάρα πολλές συζητήσεις σήμερα, ευτυχώς όχι, εν μέρει ίσως σε κάποιες σκέψεις, που συζητάνε για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως θα μπορούσαμε να συζητάμε το 1995, το 2005, το 2008 και 2009, και οι οποίες δεν μελετούν τις ουσιαστικές αλλαγές που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στη βάση καταγραφής γεγονότων, αλλά των εσωτερικών τάσεων που καθορίζουν και το πεδίο μάχης που δίνει μια πολιτική δύναμη. Η πρώτη κατά γνώμη μεγάλη αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι δεν είναι το θεσμικό της σύστημα και η αρχιτεκτονική που είχε καλή ή κακή, όχι δεν είναι καλή ή κακή, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το μέγιστο θέμα που έχει προκύψει είναι ότι στη διάρκεια της κρίσης έχει κατασκευαστεί μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική καινούρια, παράλληλη στην υπάρχουσα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική. Εάν από την συνθήκη του Άμστερνταμ μέχρι τις συνθήκες της Λισαβόνας, νίκαια, σχέδια συντάγματος κλπ, αυτό που μπορούσε κανείς να συγκρατήσει ήταν η τυπική και σε ένα σημείο ουσιαστική αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ρόλου των Συνόδων των Εθνικών Κοινοβουλίων, αυτό που διαπιστώνει κανείς στη δημιουργία των σημερινών μηχανισμών είναι ότι βρίσκονται εκτός του θεσμικού συστήματος των συνθήκων και συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι το σύνολο των μηχανισμών σταθεροποίησης που αντιμετωπίζουν την κρίση λειτουργούν χωρίς καν την παρουσία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων, και ότι ακόμα και αυτή η επιτροπή που υποτίθεται ότι είναι ο θεματοφύλακας του ευρωπαϊσμού συμμετέχει ως παρατηρητής. Εάν μείνουμε μόνο στη συζήτηση, καλή ή κακή η αρχιτεκτονική που μας έχουν βάλει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα χάσουμε κατά γνώμη την πρώτη και πιο ουσιαστική αλλαγή. Δεν είναι
έχουμε καινούρια δομή, η οποία είναι έξω από έλεγχο δημοκρατικό και δεν διαθέτει το στοιχειώδες κουμπί μιας δημοκρατίας που είναι τα αυτοθεσμικά αντίβαρα. Χαρακτηριστικό περίπτωση είναι η Τρόικα. Η Τρόικα είναι έξω από τις συνθήκες, συμμετέχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν ελέγχεται από κανένα δημοκρατικά εκλεγμένο θεσμό και δεν είναι ο ίδιος, δεν χρειάζεται να το εξηγήσω, ο δημοκρατικός θεσμός. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή είναι ότι η παλιά συζήτηση περί δημοκρατίας είναι η αστική, η δυτική δημοκρατία, όπως θέλετε να την πούμε, τυπική ή ουσιαστική. Και βέβαια, μέσα στις διαμάχες αριστεράς καταλήξαμε ότι ακόμα και το τυπικό στοιχείο που μπορείς να επικαλεστείς έχει μια ουσιαστική σημασία στην πάλη σου. Αυτό που οικοδομείται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το σπάσιμο ακόμα και αυτής της τυπικής ισότητας. Δεν έχουν τα μέλη τον μηχανισμό, στη συμμετοχή των της Ευρωζώνης όταν λειτουργεί ως μηχανισμός για τη σταθεροποίηση από την κρίση, δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα. Δεν υπάρχει καν η τυπική ισότητα των ψήφων. Υπάρχει δομική γερμανική ισχύς, πολύπλοκη, πολυσύνθετη, που εδώ εκφράζεται στο ποιος έχει την ισχύ, την οικονομική. Δεν είναι στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν προβλέπεται πουθενά οι οικονομικοί θεσμοί να λειτουργούν, η οικονομική δύναμη να αποτελεί στοιχείο λήψης αποφάσεων. Και όμως αυτό είναι. Και το σπάσιμο, πρέπει να αντιληφθούμε, της τυπικής ισότητας δημιουργεί νέα χαρακτηριστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε όταν διαμορφώνουμε και τη μάχη μας στην Ευρώπη και τη μάχη στο εσωτερικό της χώρας. Τι έχει γίνει η Ευρώπη της ανισότητας μέσα από τους μηχανισμούς? Έσπασε η τυπική ισότητα και έχει γίνει κλασική αλυσίδα. Στην κορυφή της η Γερμανία και στον πάτο της ο νότος του νότου, όπως είπε ο προλαλήσαντας, δηλαδή Κύπρος Ελλάδα. Και σε αυτή την αλυσίδα έχει σπάσει ακόμα και ο άξονας Γαλλίας-Γερμανίας. Η Γερμανία υπερήγει κατά πολύ και σε δομική ισχύ και σε οικονομική ισχύ απέναντι στην Γαλλία. Γι' αυτό αυτό το σπάσιμο έχω περιγράψει προσωπικά και νομίζω ότι είναι μια πρόταση. Έχει διαμορφώσει τρίτο χαρακτηριστικό την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα χαρακτήρα, σε ένα σχήμα αυτοκρατορίας. Με αποικίες στο εσωτερικό της και στο εξωτερικό της. Πολλοί νομίζουν ότι οι αποικίες είναι αυτά που βλέπαν στο σινεμά. Η πικό που με τρομπέτες, καβάλα πάει μπροστά, ας πούμε, και καταλαμβάνει χώρους. Όχι. Διαβάστε Χόμπσον, 1904, κλασική ανάλυση αυτοκρατοριών και υπεριαλισμού. Οι δύο από τις τρεις περιπτώσεις κατηγορίες αποικιών είναι αποικίες που έχουν δικές τους κυβερνήσεις, δικιά τους διοίκηση και εποπτεύονται είτε από έναν ύπατο αρμοστή είτε από ξένη τρόικα. 1902-1904 έχουν γραφτεί αυτά. Αυτά τα χαρακτηριστικά της αυτοκρατορίας πρέπει να συνδυαστούν με την ιστορία της αυτοκρατορίας. Θα πω μόνο μια φράση σύντομα, δεν είναι εδώ ο χρόνος και ο τόπος. Καμία αυτοκρατορία δεν φτιάχτηκε με κατάληψη ξένων εδαφών από κράτη στην εποχή του καπιταλισμού. Προηγήθηκαν πρώτα οι μεγάλες εταιρείες, Ανατολική Εταιρεία Ινδιών, η Αγγλική, η Πορτογαλική κλπ. Ακολούθησαν διοικητικοί μηχανισμοί και μετά το κράτος για να τα στηρίξει αυτά. Και το ίδιο ακριβώς τρίγωνο έχουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, γραφειοκρατία των Βρυξελών, ένα κράτος που ασκεί πρωτοκαθεδρία, κατά γνώμη δεν είναι ηγεμονία, διότι δεν έχει τα χαρακτηριστικά ηγεμονίας, αλλά είναι πρωτοκαθεδρία πίεσης κλπ. Η Γερμανία. Η επόμενη διαφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει αλλάξει η σχέση της με το περιβάλλον της. Παλιά η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε διαδικασίες ενσωμάτωσης καινούριων κρατών μελών. Αυτά τα καινούρια κράτη-μέλη είχαν την προοπτική να γίνουν ίσα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα έχουμε 14 διαφορετικές θεσμικές παραλλαγές, όπως είναι αυτό που πρόσφατα υπογράψανε με την Γεωργία και με τη Μολδαβία, όπου καθορίζονται οι ιδιόμορφες αποικιοκρατικές αυτοκρατορικές σχέσεις ανάμεσα στη Γερμανία και σε αυτές τις περιοχές. Και την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτές τις περιοχές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν υπάρχει μια σύμφυση πολιτισμών αυτών που παίρνουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτών που έρχονται απ' έξω. Οι χώρες που έρχονται απ' έξω, οι οποίες απλώς έχουν μια σύνθετη συμφωνία μαζί τους, οφείλουν να υιοθετήσουν το σύνολο του θεσμικού νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίρνει οτιδήποτε από το δικό τους νομικό ή οικονομικό πολιτισμό. Ο Πρόντι το είχε πει ήδη πριν 15 χρόνια, έλεγε όλα τα δίνουμε πλην των θεσμών. Δηλαδή,
Μπορείτε να συμμετάσχετε, μπορείτε να πάρετε τους νόμους μας, τους κανονισμούς μας κλπ. Αλλά στην ψηφοφορία, την τυπική, δεν θα είσαστε παρόντες. Και αυτό ισχύει και για χώρες σαν την Ουκρανία και για χώρες όπως είναι η Ελβετία. Αυτή η διαφοροποίηση με τον περίγυρο, όπου ο περίγυρος γίνεται μια κλασική ζώνη ενδιάμεση για μια Ευρώπη που μετεξελίσσεται σε αυτοκρατορία, συνδέεται με το κλασικό παράδειγμα της διάχυσης πολιτισμού. Αλλά δεν είναι η διάχυση πολιτισμού του 19ου αιώνα οι χριστιανοί ιεραπόστολοι, είναι η διάχυση του οικονομικού πολιτισμού που απαιτούν οι Γερμανοί να υιοθετήσουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα να τα ενσωματώσουν στις δύσκολες σημερινές συνθήκες στα συντάγματά τους, ώστε να μην μπορείς εύκολα να τα αλλάξει μια άλλη στιγμή, διότι θα έχουν το βέτο και μόλι να μείνουν θα σε εμποδίζουν. Και αυτή η διάχυση του πολιτισμού, όπως πάντα, συνοδεύεται από μια διάχυση ρατσισμού. Όχι κλασικός βιολογικός ρατσισμός, αλλά κλασικός οικονομικός ρατσισμός, έτσι όπως τον εμφάνισαν στην Τανζανία και η Ναμίμπια που ήταν απικίες τους οι Γερμανοί στο 19ο αιώνα. Τεμπέληδες, λέγανε τους χαϊαρέρα που τους φάξαν όλους μαζί, κλέφτες που δεν κατανοούν τη λειτουργία της οικονομίας και ούτω καθεξής. Αυτή η μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέεται με ένα ακόμα πιο σημαντικό φαινόμενο, το οποίο πρέπει να το καταγράψουμε. Δεν είναι η Γερμανία απλώς ηγεμονεύει μέσα στους θεσμούς και έχει πρωτοκαθεδρία κατά γνώμη μέσα στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ένα ολότελα καινούριο φαινόμενο. Ποιο είναι αυτό? Πριν ένα χρόνο σε μια διαπραγμάτευση στη Σύνοδο Κορυφής, λέει η Μέρκελ Παρασκευή βράδυ, εγώ πάω στο Βερολίνο, θα συνεδριάσει το κοινοβούλιο το γερμανικό και θα έρθω αν θα εγκρίνει τις αποφάσεις που παίρνουμε. Λέει το γερμανικό συνταγματικό δικαστήριο, αυτές οι συνθήκες που έχετε πάρει πρέπει να αλλάξουν. Σε αυτό το σημείο. Και συνεδριάζει η Σύνοδος Κορυφής στη Λευκωσία επί Κυπριακής Προεδρίας, πέρσι το καλοκαίρι, και αλλάζει τις αποφάσεις και τις συμφωνίες με βάση τις οδηγίες του γερμανικού συνταγματικού δικαστηρίου. Τι σημαίνει αυτό? Το εξής πολύ απλό και εκπληκτικό. Εδώ οι εθνικοί θεσμοί, από πάνω τους επικαθήμενοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και από τους εθνικούς θεσμούς ξεχωρίζει ένα σύστημα εθνικών θεσμών, γερμανική Bundesbank, γερμανικό κοινοβούλιο, γερμανικό συνταγματικό δικαστήριο, το οποίο επικάθεται πάνω στους ευρωπαϊκούς και είναι ο θεσμός που σε τελευταία ανάλυση αποφασίζει και εγκρίνει για τις συλλογικά λαμβανόμενες ευρωπαϊκές αποφάσεις. Δεν ξέρω αν το έχετε καταγράψει. Έχει αλλάξει το σύστημα. Έχουμε ένα παράλληλο μηχανισμό που είναι έξω από κάθε έλεγχο και έχουμε τους γερμανικούς εθνικούς θεσμούς να ελέγχουν και να κρίνουν και να επικυρώνουν ή να αναγκάζουν σε τροποποιήσεις το σύνολο των ευρωπαϊκών θεσμών. Είναι άλλη Ευρώπη αυτή. Δεν είναι η Ευρώπη του ψυχρού πολέμου. Ούτε της πρώτης δεκαετίας που ο γερμανικός οικονομικός εθνικισμός ήταν μαζεμένος. Τώρα, με αυτές τις αλλαγές βρέθηκε, αυτές οι αλλαγές γεννήθηκαν, προκάλεσαν, συνοδεύουν, αναπαράγουν την κρίση. Σε αυτή την κρίση τι βρήκαμε εδώ? Ένα μεγάλο στρατήγημα, τον νεοφιλελευθερισμό και την κυριαρχία του στην Ευρώπη. Ο νεοφιλελευθερισμός και η κυριαρχία του στην Ευρώπη δίνει την εξής δυνατότητα. Να αλλάζεις από τους παράλληλους μηχανισμούς και από τους γερμανικά επικαθήμενους θεσμούς την εσωτερική πολιτική των κρατών μελών ή των κρατών που θέλουν να συνδεθούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή ο νεοφιλελευθερισμός που έρχεται απ' έξω είναι ένας στρατηγικός σύμμαχος της ντόπιας ολιγαρχίας που δείχνουμε σαν να μην το καταλαβαίνουμε, αλλάζει το συσχετισμό ισχύως με στην Ελλάδα. Όταν βγήκε το βιβλίο μου για την απικία χρέωση, πολλοί στην αριστερά μου είπαν ότι απαλλάσσω, λέει, τις ντόπιες δυνάμεις. Όχι. Η ολιγαρχία η ελληνική, ευρισκόμενη από το βάρος των εγκλημάτων της και της αποτυχίας της με την κρίση και ευρισκόμενη σε έναν πολύ κακό σχετισμό δυνάμεων, διότι η χειρότερη αριστερά, οι χειρότερες πατριωτικές δημοκρατικές δυνάμεις, όπως είμαστε εμείς στον Πράτο, είμαστε καλύτεροι από όλους αυτούς εδώ στην Ελλάδα. Για να μας πιάνουν και συμπλάγματα ότι δεν τα καταφέρουμε και είναι μάγκες. Ευρισκόμενη σε δεινή θέση, ξαναπήγε όπως έχει κάνει συχνά στο παρελθόν στις πλάτες του ξένου παράγοντα και με το βάρος του ξένου παράγοντα άλλαξε το σχετισμό μέσα στην Ελλάδα. Διότι τώρα το κίνημα στην Ελλάδα δεν έχει να αντιμετωπίσει τους ανόητους του λαού που πήγαν στη Νέα Δημοκρατία.
και δεν πρέπει να τους αντιμετωπίζει κανένας ανόητα βέβαια, το κίνημα έχει να αντιμετωπίσει αυτή τη διασύνδεση ντόπιας ολιγαρχίας με την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Αυτοκρατορία και τη Γερμανική Πρωτοκαθεδρία. Είναι άλλος σχετισμός δύναμης και αυτός είναι που μας δυσκολεύει. Δεν είναι ότι είναι καλύτερη η Σόλα Μπράξη και ψυχάρης και δεν μπορούσαμε να τους κανονίσουμε ή να τους αντιληφθούμε για να σας ασκήσεις επί χάρτου. Και εδώ συμβαίνει το εξής. Συνέβη το εξής. Η Γερμανία, αν δείτε τη Μέρκελ, για μια θέση που προβάλλω εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δείτε τη Μέρκελ, έχει μια τάση, επειδή δεν είναι ηγεμονική δύναμη, αλλά έχει απλώς μια νοοτροπία πρωτοκαθεδρίας, να καθυστερεί στη λήψη των αποφάσεων. Να πιστεύει ότι ο χρόνος είναι υπέρ της. Οι 22 του Σεπτέμβρη γίναν οι εκλογές, μετά από 3 μήνες θα φτιάξουν η κυβέρνηση. Αυτή είναι η τακτική της καθυστέρησης. Τώρα τι συνέβη. Με την τακτική της καθυστέρησης μπόρεσαν οι Γερμανοί να αλλάξουν ακόμα πιο πολύ το σχετισμό σε βάρος μας, να παγώσουν, να πουλήσουν, να ομολογά τους κλπ. Αλλά και να, αυτή είναι η ιδιομορφία της στιγμής, να δυναμώσουν επειδή δεν είχαν πολιτική συγκεκριμένη. Τη διαμορφώσα κατά τη γνώμη μου, όπως μελέτησα όλα τα πρακτικά ντοκουμέντα των τελευταίων 5 ετών ξανά, τη διαμορφώσα στην πορεία. Τι συνέβαλε στο να το διαμορφώσουν στην πορεία? Τους είδαν από κοντά αυτούς και καταλάβανε ότι είναι τόσο τρομαγμένοι, είναι τόσο αδύναμοι ήδη χωρίς τις πλάτες απ' έξω, που είναι διατεθειμένοι για άλλη μια φορά να παραδώσουν τη χώρα. Αυτές είναι ο συνδυασμός που καίει τη χώρα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και αυτή η παράδοση ήρθε με την κλασική εποπτεία. Την εποπτεία της Τρόικας πανελλαδικά, του Ράιχνμπαχ σε όλο τον κυβερνητικό μηχανισμό, του Φούχτελ στην περιφέρεια και στην τοπική αυτοδιοίκηση, των Ολλανδών στις τράπεζες και των 7 χωρών στα διάφορα υπουργεία που έχουν 22 ομάδες. Ήρθε με την κατάργηση της λειτουργίας της δημοκρατίας, το οποίο πρέπει να το επιμείνουμε, να το αναδείξουμε. Ότι αυτοί είναι που καταστρατηγούν το δημοκρατισμό και ό,τι άλλο υπάρχει, και είναι με ένα παιχνίδι όπου η γερμανική ενοποίηση και η ενδυνάμωση της εθνικής κυριαρχίας οδήγησε στην αποδυνάμωση της δικιάς μας. Δεν χάνουμε όλοι μαζί την ίδια κυριαρχία, όπως λέει το παραμύθι. Αυτοί δυναμώνουν, παγκοσμίως οι Κινέζοι δυναμώνουν και άλλες χώρες μειώνονται σαν το μαλλί. Στην Ευρώπη οι Γερμανοί δυνάμωσαν μετά από το 89 την κυριαρχία τους στην εθνική και εμείς αποδυνάμωσαμε. Τώρα, τι κάνουμε απέναντι σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση? Το είπα εξ αρχής τη γνώμη μου. Είμαι εχθρός από φύση, ας άνθρωπος, πολιτικά, όποιες εμπειρίες έχω μαζέψει τα 50 χρόνια στα κινήματα, ότι δεν είναι δυνατόν να προτρέπεις κάποιον να εγκαταλείπει το πεδίο της μάχης, να εγκαταλείπει τα όπλα του για να πάει κάπου αλλού ή να τα παραδώσει, δηλαδή να μην παλέψει διότι είναι αδιέξοδος, ή να εγκαταλείψει το πεδίο της μάχης και να πει εγώ φεύγω τώρα, πάω στο ευρώ, πάω στη δραχμή. Και όπως έλεγα, με αυτό το σχετισμό το πολιτικό, πας να λύσεις με νομισματικά μεγέθη το πολιτικό πρόβλημα. Ο προβόπλος, άμα σε πάει στη δραχμή, η ίδια πολιτική θα είναι. Προηγείται το πολιτικό ζήτημα. Και τι σημαίνει προηγείται το πολιτικό ζήτημα? Σημαίνει ότι αντί του αναχωρητισμού ή του ενδοτισμού, πρέπει να πάμε σε μια πολιτική συγκρούσεων. Τι σημαίνει πολιτική συγκρούσεων? Ότι δεν εγκαταλείπουμε τα όπλα μας. Και κάποτε πρέπει να συζητήσουμε ποια είναι τα όπλα μας σήμερα. Και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα είναι η αξιοποίηση των αντιθέσεων. Δεν είμαι ούτε με τους Αμερικάνους ούτε με τους Γερμανούς. Αλλά είμαι βαθύτατα πεπισμένος ότι η χώρα πρέπει να αξιοποιήσει τις αντιθέσεις που έχουν. Δεν πρέπει να φοβόμαστε. Δηλαδή, εγώ πρώτη φορά βλέπω ένα κομμάτι της αριστεράς να θεωρεί ότι δεν υπάρχουν αντιθέσεις οι οποίες είναι προς αξιοποίηση. Ποια άλλη αντίθεση έχεις? Έχεις την αντίθεση της πρωτοκαθεδρίας της Γερμανίας και της συμπεριφοράς απέναντι στη Ρωσία και πιο πέρα στην Κίνα. Τι μας έδειξαν οι εξελίξεις στη Συρία και στην Ουκρανία? Ότι οι Ρώσοι, οι αδύνατοι Ρώσοι, χωρίς ισχυρή οικονομία, που έχουν προβλήματα εξυγχρονισμού και δημοκρατικού εξυγχρονισμού, νικήσαν διπλωματικά κατά κράτος όλες τις μεγάλες δυτικές δυνάμεις. Δεν κάνουν ούτε πόλεμο, ούτε επαναστάσεις, διότι υπάρχουν αντιθέσεις, αξιοποίησαν. Και νικήσαν και στους Γερμανούς προχθές στην Ουκρανία. Είναι φρικτές ο τρόπος που παρουσιάζονται τα γεγονότα, ότι μόνο οι Ρώσοι πιέζαν. Πιέζαν οι Ρώσοι. Πιέζε ο Πούτιν. Γεωστρατηγικά. Πιέζαν όμως και οι Ευρωπαίοι. Όπως ξέρετε, σε όλες τις επιτροπές του Ουκρανικού Κοινοβουλίου και στο ίδιο το Κοινοβούλιο υπήρχαν παρατηρητές και συμμετείχανε στελέχη τροϊκανά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Και είδαμε πώς ετοιμάζανε τις αντιδράσεις για την περίπτωση που δεν απερπάταγε για αυτό που θέλανε. Για να μην έχουμε καμιά αυταπάτη, ότι θα είναι περίπατο στην Ελλάδα μια αλλαγή. Πιέζουνε, αλλά δεν πήραν αυτό που θέλανε. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Τι άλλο έχουμε δίπλα στο βέτο, δίπλα στις συμμαχίες, έχουμε το βέτο. Δεν είναι δυνατόν. Εγώ, επειδή δούλεψα σαν υπάλληλος στο Υπουργείο Εξωτερικών 20 χρόνια, δεν είναι δυνατόν. Το έχω δει να εγκαταλείψεις τη μάχη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τη χρήση βέτο. Δεν τους το χαρίζω. Πολλοί θα θέλουν να φύγουμε χωρίς να χρησιμοποιήσουμε το βέτο. Το βέτο μέχρι την παράλυσή τους. Το κάνει και άλλα κράτη. Εάν είναι να εγκαταλείψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρώτα θα την παραλύσουμε. Δεν τη φύγουμε, δεν καταλαβαίνω αυτούς που θέλουν να φύγουν και να την έχουν αφήσει αλόβητη. Παραπέρα, έχουμε τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Είναι καταγεγραμμένα και εμείς το πράγμα το έχουμε καταγράψει πολλές φορές, απλώς δεν έχουμε λεφτά, ότι παραβιάζουν συνεχώς τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Όταν παρεβαίνει ο κύριος Ρένης στην ελληνική πολιτική ζωή και λέει ότι πρέπει να φτιαχτεί μια κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, δεν έχει κανένα ρόλο να μου ομιλεί περί αυτού ως επίτροπος. Εγώ θα τον πήγαινα για παραβίαση. Θα την έδινα και αυτή τη μάχη. Και υπάρχουν επίσης οι κόντρες ανάμεσα στους θεσμούς. Δεν είναι όλοι οι θεσμοί ήδη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει ανάγκη κινητοποίησης. Και τελευταίο σημείο ως αυτό για να σας πω τη γνώμη μου τι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να πιστεύουμε ότι το πρόβλημα είναι να φύγουμε χωρίς μάχη, όπως δεν μπορεί να είναι κανένα σίγουρος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να διαλυθεί. Η ζωή έχει μεγαλύτερη φαντασία. Και η ανάγκη να σκέφτεσαι για το μέλλον δεν έχει μόνο να κάνει αν θέλεις ή δεν θέλεις να φύγεις εσύ. Έχει να κάνει και με τη δυνατότητα ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαλυθεί. Όπερ σημαίνει ότι πρέπει να πάρεις μέτρα για το λαό σου. Δηλαδή, ό,τι και αν σκέφτεται κανείς για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι αν επιθυμεί ή ό,τι αν εκτιμά ότι μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να μην φροντίζει σήμερα για τη διατροφική επάρκεια της χώρας, την ενεργειακή της επάρκεια, τη φαρμακευτική της επάρκεια. Και δεν μπορεί να δίνει μάχη το πολιτικό κίνημα στην Ελλάδα για αυτά τα ζητήματα, χωρίς να έχει στο μυαλό του ότι το έχω ανάγκη να είμαι επαρκής για να μπορώ να καλύπτω τις ανάγκες του λαού μου σε αυτόν τον τόπο. Τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη μου? 7 σύντομα σημεία. Πρώτα απ' όλα, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση οδεύει σε μια αυτοκρατορία που μας κάνει εμάς έναν τύπο απικίας χρέους με την έννοια της πλήρης εποπτείας της πολιτικής μας ζωής, δεν μπορεί να ξεχνάει κανείς από τα μέτωπά του και το δημοκρατικό ζήτημα και το πρόβλημα της εθνικής κυριαρχίας και ακεραιότητας. Όπως και αν το θέλει η αριστερά, η μάχη ενάντια στην πρωτοκαθεδρία της Γερμανίας και στην Ευρώπη αλυσίδα που δημιουργείται απαιτεί να δει αυτή τη μάχη ως πατριωτική μάχη, όχι εθνικιστική. Αλλά το σημειώσω. Όποιος αρνείται τον πατριωτισμό αφήνει να περνάει ο εθνικισμός. Δεν υπάρχουν αριστερά και δεξιά θέματα κατά τη γνώμη μου. Υπάρχουν ιεραρχίες στις αριστερές και δεξιές και υπάρχουν αριστερές και δεξιές απαντήσεις. Όπου δεν απαντάμε θα απαντήσουν άλλοι. Δεν την γλιτώνουμε στο πατριωτικό ζήτημα, μη ομιλώντας περί αυτού. 2. Μάχη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως περιέγραψα που δεν παραδίδουμε τα όπλα. 3. Διασφάλιση των μελλοντικών αναγκών της χώρας. 4. Μάχη καθημερινή ενάντια στην προσπάθεια των Γερμανών και των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών να μετατρέψουν την Ελλάδα σε μια συμπληρωματική οικονομία, δηλαδή σε μια οικονομία που θα ανταποκρίνεται μόνο στις ανάγκες και ελλείψεις των Γερμανών και που θα αναπτύσσει, ξέρω, το 10, 20, 30% του δυνατοτήτου της και το άλλο 70% θα είναι διαλυμένο. Μην έχουμε καμία αυταπάτη. Εάν αφήσουμε τον ξένο παράγοντα μαζί με αυτή την ντόπια ανίκανη και άθλια ολιγαρχία να μετατραπεί η Ελλάδα σε τύπο Ανατολικής Γερμανίας όπου εφαρμόστηκε το σχέδιο Κόμπρα το 1991-94, ότι η χώρα δεν πρόκειται να ανθίσει. Θα βολευτούν 20-25% με τον ένα ή άλλο τρόπο και οι άλλοι θα ζουν χειρότερα από ό,τι σήμερα. Διότι η θέση της χώρας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας δεν θα είναι μια θέση μιας χώρας που αξιοποιεί όλες τις ικανότητές της, αλλά μιας χώρας συμπληρωματικής. Τι άλλο χρειάζεται? 6. Κατά τη γνώμη μου, 5. Η μάχη ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό. Δεν μπορεί
να μην αντιλαμβάνεται κανείς τη στρατηγική του νεοφιλελευθερισμού και τη συμμαχία που διαμορφώνεται πάνω στον νεοφιλελευθερισμό ανάμεσα στον ξένο παράγοντα και στην τόπια ολιγαρχία ή να ξεχνάει την ολιγαρχία. Ακούω το φίλο μου τον εκεί από το ΚΚΕ που είμαι και γραμματέας του για πολλά χρόνια, ο οποίος λέει συνέχεια, όπως και λέγα, τα μονοπόλια. Πείτε μια φορά εσείς με ένα όνομα κάποιον. Πείτε Βαρδινογιάννης, πείτε Αλαφούζος, πείτε Μπόμπονας, πείτε τις οικογένειες τις 10-15 που κυριαρχούν στη χώρα. Πρέπει να τις σπάσουμε αυτό το τρίγωνο. Έκτο προτελευταίο. Χρειαζόμαστε μια διατύπωση δύο διαφορετικών κειμένων. Συλλογικά και όσο μπορούμε. Και αντιλαμβάνουμε και αυτή την εκδήλωση, όπως είναι η εκδήλωση που κάνουμε με ανάλογο θέμα την προηγούμενη Δευτέρα στο Πράτο, ως βοήθεια γι' αυτό. Το ένα κείμενο είναι πρόγραμμα όσον αφορά τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόγραμμα άμεσων αναγκών, πρόγραμμα άμεσης δράσης. Και το δεύτερο είναι να διατυπώσουμε ένα όραμα. Τι Ευρωπαϊκή Ένωση ή τι Ευρωπαϊσμό θέλουμε ή σε ποια Ευρώπη προσβλέπουμε. Πώς θα κινητοποιήσουμε συμμαχίες στο Νότο, τα κινήματα, συμμαχίες των μικρομεσαίων κρατών σε διαφορετικά θέματα. Και το τελευταίο, για να γίνουν αυτά, πρέπει να συνδέσουμε την πάλη για μια διαφορετική Ευρώπη με την πάλη για μια διαφορετική Ελλάδα. Και επειδή το δεύτερο είναι πιο άμεσο, υλοποιήσιμο, αλλά δεν θα σταθεί χωρίς το πρώτο, χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση κοινωνικής, πατριωτικής, δημοκρατικής σωτηρίας που δημοκρατικά με κοινωνική δικαιότητα θα ανασυγκροτήσει την παραγωγική βάση της χώρας και δεν θα αφήσει να διαλυθεί στο όνομα της συμπληρωματικότητας. Σας ευχαριστώ πολύ.